Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Γεια σου, Σολιά μου. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ, πού είσαι, Ζουμπουρλούδικο? Τι να κάνω, δεν προλαβαίνω. Μα γιατί? Δεν σε προλαβαίνω. Το έχεις παρκαρισμένο το παιδί στο σχολείο μέχρι τις 2-3 η ώρα. Τι δεν προλαβαίνεις ακριβώς? Νόμι σου ζητώ, σου λείψα. Εντάξει τώρα, το λέω με τον τρόπο μου. Λοιπόν, τότε χαίρομαι πάρα πολύ να πω που παίρνουμε χαλιά για να πατάμε τα ποδαράκια μας στο Υπουργείο. Θέλετε χαλί μοντέρνο? Το έχω. Θέλετε χαλί κλασικό? Το έχω. Θέλετε χαλί για το Υπουργείο? Το έχω. Και από την άλλη μεριά, τη λίστα τη σχολική των παιδιών με τα πράγματα που υποτίθεται τέλος πάντων, αν θέλεις, πηγαίνεις στο σχολείο. Μας ζητάνε 2 πακέτα χειροπετσέτες, χαρτομάντιλα αυτοκινήτου, ρολό κουζίνας μεγάλο, μωρομάντιλα, χαρτί Α4. Αν έχετε μια δασκάλα σπίτι να την πάτε, τέτοια πράγματα φαντάζομαι. Και σε κάποιες περιπτώσεις και μαξιλαράκια για καρέκλα. Για πού, για το σχολείο? Ναι. Και ένα περίεργο πράγμα. Ποτέ δεν ζητάνε όμως εικόνα του Χριστού. Εντάξει, για κάποιο λόγο δεν λείπουν ποτέ οι εικόνες πάνω από τον πίνακα. Αυτές υπάρχουν στην αυτονία. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, αυτό. Είδες όμως η πίστη που έχει φροντίσει για όλα. Έτσι. Τώρα έχεις εσύ, δεν έχεις λεφτά να τα πάρεις αυτά? Την δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, αυτά που τα μπερδεύουν όλοι. Ναι, αυτό. Συμπληρωματική παροχή υγείας, τη δυνατότητα παιδεία, συγγνώμη. Σε μια σύγχρονη και ποιοτική δημόσια υγεία. Δημόσια παιδεία, με συγχωρείτε. Δημόσια παιδεία, υγεία. Αυτό που τα μπερδεύουν όλοι είναι δημόσια και δωρεάν. Εννοείται. Εντάξει. Από κάθε παιδάκι τώρα 2 πακέτα χειροπετσέτες, μωρομάντιλα, ρολά κουζίνας. Δεν έχουν τα χαρτί υγείας, έτσι. Μόνο αυτό να σου πω. Στο σχολείο θα του στείλει το παιδί σου να χέσει? Να χέσουν σπίτι. Έλα σε παρακαλώ, τώρα θα πληρώνουμε και τα κολόχαρτα του κάθε μούλικου. Είπα, μήπως μπορούσα να το γλιτώσω το νερό από το καζανάκι, ρε παιδί μου, στο σπίτι. Τι λες, καλέ. Θα το βάζω να τα κρατήσει και να πάει να τα ξεμολύσει στο σχολείο. Αλλά και εκεί πέρα πάλι θα το πληρώσω, γιατί εγώ θα πάω το κολόχαρτο. Ναι, τελικά δεν συμφέρει. Να σου πω και κάτι, τώρα εκνευρίστηκα και σαν την Κρήτα, και εγώ θα πάω στο σπίτι μου και θα ακούω Πετρολούκα Χαλκιά. Τα πάντα. Θα πάω στο σπίτι μου και θα ακούω όπερα. Θα ακούω την Τραβιάτα που την αγαπώ ιδιαίτερα. Να το, έχεις πισίνα εσύ ή όχι? Δεν έχω. Τι να τον κάνεις τον Πετρολούκα Χαλκιά άμα δεν έχεις την κλειστή πισίνα? Θα πάω κάπου, θα βρω και εγώ, θα ανέβω πάνω στα Τζουμέρκα και θα ακούω Πετρολούκα Χαλκιά. Α, έτσι το ακούω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Ούτε εγώ ξέρω αν γνωρίζω. Πείτε μου. Ναι. Πήγα και ρώτησα για αυτό το αλλάζω συσκευή. Και όλοι με λένε ότι δεν ισχύει. Ξέρει κάποιο δημοσιογράφο εκεί από το ραδιόφωνο να μου πει κάποιε λεπτομέρειε? Τι συσκευή θέλετε να αλλάξετε? Και εγώ δοκίμασα να σα πω την αλήθεια. Για ένα ντύλτο, ένα τσουτσουνοφόρο, ένα τέτοιο και δεν μου τα αλλάζουν. Δεν ξέρω. Δεν έχει επιδότηση, τέλειωσε, προλάβαν άλλοι. Εσεί τι αλλάζετε? Το φούρνο θέλω να αλλάξω. Διάβασα στο ίντερνετ ότι βάλαν και καινούργιε συσκευέ μέσα και ότι ισχύει από το Σεπτέμβριο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Πού μπορώ να μάθω κάποιες λεπτομέρειες? Γιατί είμαι και σε μεγάλη ηλικία, καταλάβατε. Κατάλαβα, ναι. Τι να σας πω τώρα, εσείς θέλετε να διαθέσετε και κάποιο ποσό, γιατί πληρώνεις, δεν στη δίνει δωρεάν τη συσκευή? Ναι, όχι, σε δίνουν μια επιταγή. Σου δίνουν μια επιταγή, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Δίνουνε και ένα φούρνο εδώ στη γειτονιά, έχει βάλει πολιτήριο απ' έξω, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει εσάς. Κάνει προζημένιο, καλό. Δεν είμαι από την Αθήνα, είμαι από την επαρχία, παίρνω τηλέφωνο. Ναι, καλά, και εκεί άμα το ψάξουμε λίγο, δηλαδή ξυλόφουρνο θέλετε εσείς? Όχι, όχι. Παραδοσιακό, χτιστό, με τι θα είναι? Όχι, όχι, κανονικά, ηλεκτρικός. Ηλεκτρικό, το πιο μοντέρνο που βάζει και πίτσα μέσα, άμα θέλετε. Φούρνος ηλεκτρικός, κανονικά, κουζίνα, ρε παιδί. Κατάλαβα. Ναι. Θα έχει και ψυγείο για γαλατάκια και χυμούς? Όχι. Στο φούρνο. Πόσα άτομα σκοπεύετε να απασχολείτε όχι, μέσα? Δεν είναι για οικογένεια, σας μιλάω. Για θα είναι οικογενειακή, α πούμε, η χρήση του, οικογενειακή επιχείρηση. Ναι. Όχι επιχείρηση. Τι το επιχείρηση? Σπίτι μου το θέλω. Έχετε κάποιο χώρο που αν τον διαθέσετε για αυτό το λόγο στο σπίτι σας? Δεν με κατάλαβε. Για, οικιακό, για το σπίτι να μαγειρεύω. Ναι, κατάλαβα. Να τοποθετηθεί ο φούρνος δηλαδή. Θέλετε κάπου στο σπίτι σας, ας πούμε, και να βγάλετε και ένα, ξέρω εγώ, από την πόρτα, από το παράθυρο, κάπου να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Όχι, δεν θέλω να εξυπηρετήσω τον κόσμο, κύριε. Α, θα τα κάνετε μόνο για τον εαυτό σας και να το πληρώσει το κράτος δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι έτσι, αγαπητέ. Πρέπει να σκέφτεσαι και τον συνάνθρωπο τώρα, να κάπου την προσφέρετε. Μα βγάλετε αυτό το πρόβλημα, αλλάζουν συσκευή που είναι για αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά μου είπατε για φούρνο. Και εσείς θέλετε να αγοράσετε έναν φούρνο. Θα είναι φούρνο ζαχαροπλαστείο? Ναι, θα είναι και ζαχαροπλαστείο ή σκέτο φούρνο. Γιατί... Δεν πειράζει, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αν κάνετε τσουρέκια, δεν βγαίνει το ίδιο άμα είναι από φούρνο. Θέλει ζαχαροπλαστείο. Τέλος πάντων. Έλα, Αποστολή. Έλα. Εγώ είμαι που πήρα τη Δευτέρα να ζητήσω τον μπάλωμα. Και τελικά? Δεν ξέρω, δεν το άκουσα ακόμα. Τώρα γύρισα από το σχολείο. Ωραία, πάλι να ακούσει, το έχω βάλει. Α, τέλεια, ευχαριστώ. Επίσης, η παρέα θέλει Ελένη Λουκά. Έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Έλα, σε παρακαλώ, πάνω που γλιτώσαμε. Εντάξει.
τι άλλο θα σου πω. Τι. Να ξέρεις, όταν σχολάω εξάωρα ή κάνω πιο νωρίς, θα σε παίρνω. Περιμένω πώς και πώς τα εξάωρα σου. Εντάξει, γιατί τώρα 100 φορές σε πήρα, την άλλη φορά με την πρώτη σε πέτυχα. Σταμάτα μου, ρε, μην γκρινιάζεις. Έλα. Θέλω τον guest star που έγινε πρωταγωνιστή πρόεδρο να κονταροχτυπηθεί με τον Μπολάκη. Και θέλω από την άλλη μεριά, ποιος είναι για τον Πασόκ, ο πιο καλός. Ο Δούκας. Ο Δούκας, τους που έχει τη φωνή παρόμοια με του Άδωνη. Από τις τράπεζες πολυεθνικές και τα ολιγοπόλια τους που δημιουργούν υπερκέρδη. Τα λιγουρεύεστε! Για να σώσει την Ελλάδα, γίνουν πρωθυπουργοί όλοι αυτοί. Να σώσει την Ελλάδα και να γονατίσει το κεφάλαιο κι αυτός τώρα και τα ολιγοπόλια. Έλα, εντάξει. Πρέπει να βάλουμε φρένο άμεσα στην υπερκεροσκοπία και να συγκρουστούμε με τους ολιγάρχες. Τα βλέπω να έρχονται τώρα. Θα έχουμε περιπέτειες με δάφτους. Πιστολές, Απόστολε. Αχαρτογράφει την περιοχή πλέον. Η Ραδίτσα, το Ραδιστάν. Ναι. Μάχονται όλοι. Καλά, άλλα είχα να σου πω, άλλα σου λέω. Εν περιπτώσει, όλα καλά, Απόστολε. Όλα καλά, να είσαι καλά. Παραμιλάει ο κόσμος. Λοιπόν, σήμερα απολύθηκα. Από τι, φανταρός? Όχι, από την εταιρεία που ήμουν 2 χρόνια. Γιατί? Γιατί. Προχθές δεν σε είδα στο φεστιβάλ και ήσουν στη δουλειά. Λοιπόν, η δικαιολογία του είναι οι περικοπές. Δεν ήταν. Ενώ θα μπορούσε να σου πει ξεκάθαρα, είσαι μαλάκας, δεν σε αντέχουμε άλλο. Απολύσεις και είσαι μαλάκας. Εγώ αυτό σου έλεγα εσένα. Η πραγματικότητα όμως είναι το ότι δεν δέχτηκα ποτέ να δουλέψω 10,5 ώρες καθημερινά. Α, τέτοιο μαλάκα. Πες μου ότι δεν ήθελες και το εξαήμερο. Δεν δούλεψα ποτέ εξαήμερο. Δεν έκαθα ποτέ με το ζόρι και με απειλή σε υπερορία. Οχου. Ποτέ. Άμα πήγες εκεί για να χαλάσει την πιάτσα, αγόρι μου, μην με παραπονιάσεις γιατί σε διώξανε. Σε διώξανε ποτέ, γιατί χαλάσει την πιάτσα. Ποτέ δεν έκαθα να κάνω το μαλάκα και το μισθό. Εντάξει. Okay. Είμαι χαρούμενος με τη ζωή μου πλέον και είμαι καλά. Καλά. Δεν χαμιέται, εντάξει, όλα καλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα εσύ νιώθεις καλά με αυτό. Δεν στηρίζεις τη χώρα σου, την ανάπτυξη και το Υπουργείο Εργασίας που νομοθετεί εξαήμερο και 16ωρο, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δεν πειράζει. Να σου πω, πήρε τίποτα τουλάχιστον πίσω. Κανα αποζημίωση. Πήρα την αποζημίωση, πήρα τα πάντα, πήρα το ένα, πήρα τα άλλα, αλλά να σου πω κάτι. Χαίρομαι που φεύγω. Να σου πω, ηλεκτρολόγος δεν είσαι. Ηλεκτρολόγος είμαι. Έλα, καημένε να μας αλλάξει τα φώτα να δούμε το φως μας. Που κάθεσαι και στεναχωριέσαι. Φεύγω τουλάχιστον με ψηφιλό το κεφάλι. Φεύγω με πολύ μεγάλη χαρά. Αλήθεια, γιατί η τοξικότητα εδώ μέσα δεν πήγαινε κι αυτή άλλο. Είχε κουράσει πάρα πολύ και νιώθω καλά. Αποστολή, νιώθω πολύ καλά. Απλά δικαιολογεί με τύπο μαλακίες. Δηλαδή, πείτε την αλήθεια, ρε πούστιδες. Πείτε την αλήθεια. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Εγώ χαρούμενος φεύγω. Γιατί είχα κουραστεί πολύ εδώ μέσα. Πάρα πολύ. Θα μας πεις την εταιρεία ή όχι? Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Εσύ την ξέρεις, δεν είναι και το πρόβλημα. Αλλά εντάξει, όλα καλά, σου ξαναλέω. Εγώ σου λέω χαίρομαι. Και χαίρομαι πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ καλά. Όλα κομπλέ. Δηλαδή, δεν μετανιώνω για κάτι. Αυτό είναι το πνεύμα. Να σε απολύουν και να χαίρεσαι. Και ξέρεις τι χαρά δίνεις και στην τώρα την Πακογιάννη τώρα. Στον Κυριάκο, σε όλους αυτούς. Νιώθω πολύ ωραία. Χαίρομαι γιατί η Αποστολή μου δεν πήγαινε άλλο. Ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν τραγική. Να και λέγανε ότι η εργασία απελευθερώνει. Ορίστε. Και η ανεργία. Ναι, όλα αυτά. Έψαξε τίποτα άλλο, έχει βρει τίποτα άλλο, έχει ρίξει μια ματιά. Όχι, όχι, ακόμα όχι. Αλλά θέλω πρώτα να πάρω εδώ υποτιθέμενο επίδομα, να γελάσει κάθε πικραμένο. Εντάξει, έχω ακόμα δουλίτσα. Έγινε. Ναι. Λοιπόν, άντε, καλά κουράκια, τι να σου πω. Έλα, γεια σου, Αποστολή. Γεια. Απόστολε, my friend. Έλα, friend. How are you? Fine, you? Fine, fine. I've talked to... You speak England very best, βλέπω. Yeah, yeah. Like the former πρόεδρος of ΣΥΡΙΖΑ. President of Commandante. He has to... Αυτόν. Αυτόν, 1-0. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, friend. Κάποια μαλακία πάλι, για πες. Όχι, 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 όχι. Για τον κύριο Άρη ήθελα να πω, τον Commandante. Ναι, τι ήθελες να πεις. Το Σπιωτόπουλο εννοείς. Όχι, όχι, τον Πορτοσάλτη. Έχουμε πολύ Commandante. Α, μάλιστα. Και? Commandante, μάλλον. Πες το όμως. Το λέω. Λοιπόν, μου στη βγήκε πολύ από τα αριστερά ο τύπος, έτσι. Έχει αφιονιστεί τη Δευτέρα, δεν τον είδα καλά το πρωί. Έλα, ρε δικέ μου, δηλαδή. Δηλαδή, ξύπνησα στραβά, φίλε. Ήθελα να σας ακούσω και τελικά δεν σας άκουσα. Έβαλα τα κλάματα. Μάλλον σας άκουσα τη Δευτέρα. Για define, προσδιόρισε. Προσδιόρισα, ναι. Με συγκίνησε ο μπαγλάμας ο Θύμιος. Όχι, να μην μιλάω άσχημα για το Θύμιο. Το Θύμιο δεν θα τον ξαναπιάσω στο στόμα μου, έτσι. Το Θύμιο. Το Θύμιο. Παναγία, δεν θα τον ξαναπιάσει. Παναγία! Αλλιώ θα τον πιάσω, λοιπόν. Ο Θύμιος, λέω, με συγκίνησε με τα λόγια του. Μπορεί να μην συγκινήθηκα τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή με τη Μάγδα Φίσα, την κυρία Μάγδα ή τη Μάνα Φίσα, όπως θες πες την, το ίδιο πράγμα είναι. Συγκινήθηκα περισσότερο με τα λόγια του Θύμιου, με τη φόρτιση που ένιωθε ο Θύμιος. Μοιραζόμουν τα ίδια συναισθήματα μαζί του και με την κυρία Μάγδα, την κυρία Φίσα. Δεν ξέρω τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει, δεν χρειάζεται και πάντα. Το πιάσα, εντάξει. Άμα δεν ξέρεις, μην πεις. Ωραία, λίγα λόγια και με. Αυτό.
Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Γεια σου. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για όλες τις εκπομπές. Φυσικά γιατί προχθές είναι για τον Παύλο. Δεν μπορούσα να πάρω γιατί ήταν ιερό. Δεν ήθελα να διακόψω αυτά που λέγατε για κάτι άλλο. Αλλά ήθελα να σου θυμίσω για μια άλλη δολοφονία που έχει πάρα πολλά κοινά τσιά με τον Παύλο. Αυτή του Μιχάλη Κατσουρί, θυμάσαι. Τον Αγγτζή, πέρσι. Ναι. Θυμάσαι από ποιου είχε δολοφονηθεί. Εντάξει, με κάτι Κροάτες που αφήσαν η αστυνομία να φτάσουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια από την Κροατία, από τα σύνορα. Έλα, εντάξει τώρα. Του παρακολουθούσαν στενά. Ναι. Ήταν κάτι Κροάτες Ναζί. Αυτό η δολοφονία πανηγυρίστηκε από όλου του Ναζί σε όλη την Ευρώπη. Ο δικηγόρο των Κροατών Ναζί είπε ότι καλά κάνανε γιατί ο παδί τη ΑΕΚ είναι αναρχοκομμουνιστικά σκουπίδια. Λοιπόν, και κάποιοι προσπαθούν να μα πείσουν ότι και αυτή η δολοφονία, όπω και η δολοφονία του Παύλου, είναι για το ποδόσφαιρο. Και επειδή δεν πρέπει να προσκυνάμε σόβρακα και φανέλε και άλλο ιδεολογία μια ομάδα, άλλο η διοίκηση. Η διοίκηση τη ΑΕΚ πήγε μετά και διαπραγματεύτηκε ένα παίκτη από αυτή την ομάδα, κάθισε στο τραπέζι, δώσανε τα χέρια και πήρε το Λιούμπιση. Μια ντροπή για τον περήφανο κόσμο τη ΑΕΚ, τον αντιφασιστικό και όλου αυτού που εκείνη την ώρα κλέγανε το παιδί. Και επειδή αυτό το παιδί ήταν από την Ελευσίνα και πέσε πολύ σπέκουλα από άλλου, όπως ας πούμε αυτό ο κοντό ο δικηγόρο, ο μικροτσούτσουνο που έλεγε ότι τον σκότωσαν δική του και όλα αυτά, ψάξε λίγο να δει, άμα θε να σου πω κι εγώ, τι έγινε με τον πλησιαριασμό στην Ελευσίνα. Τον ξέρει τον πλησιαριασμό τη Παραλυμπιονίκη. Ναι, το έχω ακούσει. Ναι, όπου εκεί τα παιδιά αυτά πολύ σωστά σκεφτήκαν ότι αν πάνε μόνοι του θα του βάλουν σαν εγκληματική οπαδική οργάνωση, βρήκαν του ανθρώπου του Κουκουέ και πήγανε μαζί το Κουκουέ, ο Ρουβίκονα και οι οπαδοί αυτή τη ομάδα και σταματήσαν τον πλησιαριασμό στην τράπεζα του Λάτσι και τη Εριέτα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητη με τα σκυλάκια και τα γατάκια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει να παίρνουμε κανένα σπίτι από κανέναν άνθρωπο που τα σκυλάκια και τα γατάκια να βρουν σπίτι. Αυτό έχει σημασία. Αυτά, το παρήγορο με τη δολοφονία Κατσουρί, όπω διαβάζουν, ότι πάνε 5 μπάτσι για κακούργημα. Ναι, 5 αυτοφοράκιδε. Και ξέρουμε δηλαδή ότι εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη και τώρα δηλαδή παίζει να του περάσουν και ΕΔΕ. Ναι. Δηλαδή και να του στείλουν σπίτι του σε διαθεσιμότητα και να πληρώνουν κανονικά. Παίζει να γίνει και αυτό το ακραίο. Ακριβώ όπω όλοι μου. Οι Κροάτε να ζει μια χαρά είναι τώρα και μπορεί να πάρουν και καμία αποζημίωση γιατί τα κουράσαμε τα παιδιά τα οποία πήγαν στη Φιλαδέλφια για να φάνε σουβλάκια. Δεν πήγαν στη Φιλαδέλφια για να σπάψουν. Οι Παναθηναϊκοί που του φέρανε εδώ πέρα και πολύ εύκολα μπορούν να δουν από τα κινητά ποιοι κανονίζανε και ποιοι ήταν μπροστά. Τίποτα, λάδι. Και κάθονται και προσβάλλουν τη μνήμη του παιδιού και λένε αδελφοκτόνοι και ότι σε έφαγε δικό σου, αν είναι δυνατόν. Ο ποιητής Θύμιος, θα ήθελα να πω, για τη λιβαδιά και τα λάδια, αυτό λέω. Λιβαδιά, λαδιά, μάλλον. Και η λιβαδιά βγάζει λάδια, αλλά σαν την Καλαμάτα δεν είναι. Ισχύει. Λοιπόν, φάε πρωτιά, τρίπιες τσέπες και το χατζηδάκι σου κάνει. Πολύ καλό. Δεν τους ενδιαφέρει τους πολίτες αν τα λεφτά μπαίνουν στη δεξιά τσέπη ή στην αριστερή τσέπη. Τους μπαίνουν στο πατελόνι τους. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά και εγώ. Χαίρομαι. Αποστόλη, έχεις θεία στην Ιγυρία ή έστω κάπου αλλού? Στην Ιγυρία δεν είναι τίποτα. Αύριο το μεσημέρι έρχεται η θεία. Η γνωστή θεία? Η γνωστή και μη εξαιρεταία. Η αγαπημένη μου θεία. Ούτε παππού κομμουνιστή που δούλευε στα ορυχεία δεν είχα. Είμαι ένα παιδί από την επαρχία, από ένα χωριό. Γεννημένη, ο πατέρας μου κομμουνιστής. Γεννημένη σε ένα ορυχείο. Τίποτα από αυτά, Τίποτα. Δηλαδή κομμουνιστής αυτεπάγγελτος. Αθώος ο σοσιαλιστής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Γιατί υπήρχε αμφιβολία ότι κάποιος σοσιαλιστής είναι ένοχος, επειδή βάλανε μέσα άδικα τον Άκη? Έλα τώρα. Εγώ θυμάμαι ότι είχαν βρει 110 ευρώ σε καταθέσεις της μητέρας της 12χρονης από τον Κολωνό και τη φυλάξαν για μαστροπία. Αν έχεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τα έχει στείλει μια θεία σου. Κι αν είσαι και σοσιαλιστής, πρέπει να είσαι και σοσιαλιστής. Μήπως η μάνα της κοπέλας στον Κολωνό δεν ήταν σοσιαλίστρια, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Πιστεύω ότι ένα από τα πιο σάπια κομμάτια της χώρας. Μην μιλάτε έτσι για το ΣΥΡΙΖΑ. Α, συγγνώμη, ναι. Ναι, ένα από τα πιο σάπια κομμάτια. Ποιος? Η δικαιοσύνη. Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ναι, ισχύει. Ισχύ. Μετά από αυτούς όμως είναι αυτοί που ελέγχουν την δικαιοσύνη. Ό,τι ναι. Πιο σάπιο. Ναι, απλά ενημερώνω. Ναι. Αποστόλη μου. Έλα μου. Γιαγιά από τον Μπραχάμι. Έλα Μαρή. Δεν πήρα να λύσω μια απορία του Θύμιου. Λύσε. Γιατί είδα προβληματισμένο σήμερα. Σε ποιο ορυχείο γεννήθηκε η Διαμαντοπούλου? Α ναι, για πες ποιο. Είμαι ένα παιδί γεννημένη σε ένα ορυχείο. Λοιπόν, η θεία του Γιάννου του Παπαντονίου είχε ορυχείο αδαμαντορυχείο στην Ιγυρία. Να το, ήμουν σίγουρος. Έρχεται η θεία Άλης. Και τι θα της ευρύνουμε της γυναίκας? Παστίτσιο που φτουράει. Λοιπόν, και πήγε ο μπαμπάς. Μεγάλη σοσιαλιστομάνα η Νιγηρία. Ναι, και πήγε ο μπαμπάς της Διαμαντοπούλου γιατί την είχε λέει θεία και δούλευε στο Αλαμαντορυχείο. Και γεννήθηκε το κορίτσι, γι' αυτό και τη λένε και Διαμαντοπούλου. Τέτοια κρυάδα δεν την είδα να έρχεται. Κατάλαβα πάντως. Ευχαριστώ. Η άριστη
του Πιερακάκη και του Υπουργείου Παιδείας στέλνουν τώρα και τους μπάτσους για να απομακρύνουν δεκάχρονα παιδιά από το σχολείο τους. Δεν κατάλαβα. Άμα δεν χωράει το παιδί και δεν φεύγει με το όπως πρέπει, τι θα γίνει? Δεν πρέπει να έρθει η αστυνομία να το διώξει? Δηλαδή, ναι, να έρθει αυτό να χαλάσει την πιάτσα, να κάνει υπεράριθμη στις τάξεις? Όχι, αγάπη μου, να πας σπίτι σου ή στην Κλούβα. Δεν υπάρχει υπεράριθμη τάξη. Αν τα παιδιά ήταν 26, θα στέλναν έναν δάσκαλο ακόμα και θα δημιουργούνταν δύο τμήματα. Δεν θέλουν όμως να στείλουν δεύτερο δάσκαλο. Ο δεύτερος δάσκαλος σημαίνει επιδόματα. Σημαίνει να καθισιώ δύο μήνες το καλοκαίρι να τον πληρώνουμε. Χριστούγεννα, Πάσχα, μισθή, ένσημα. Και τι είναι αυτά? Χρεώνουν και το πατέρα του παιδιού να πληρώνει τη μετακίνηση του παιδιού 8 και 8, 16 χιλιόμετρα την ημέρα. Συγγνώμη, εγώ έκανα χωρίς προφυλακτικό. Ας πρόσεχε. Έλα τώρα. Λοιπόν, να αναλάβει τις ευθύνες του καθένας. Σωστό, ναι. Αυτές που το αναλογούν. Αν όχι αυτές που το αναλογούν, να αναλάβει και τις ευθύνες του κράτους. Δεν πειράζει. Θα αλλάξω δουλειά. Τι θα κάνεις? Θα πάω να κλείνω παράθυρα και φώτα στο κτίριο της περιφέρειας. Ωραίο. Μπορείς να πηγαίνεις να σφουγγαρίζεις τα χαλιά της Κεφαλογιάννη επίσης. Είναι καλή δουλειά. Α, ναι, και αυτό. Και τελικά αποφασίστηκε να πάρει το Υπουργείο Τουρισμού τα συγκεκριμένα δύο χαλιά. Τους έκανα και μια καλύτερη τιμή, εννοείται. Ωραίο. Yeah. Κάτι τέτοια μας βάζανε αγκαρίες στο στρατό. Έτσι, τώρα να πηγαίνεις εκεί στην Κεφαλογιάννη, σφουγγαρίζεις το χαλί το περσικό. Επειδή μου αυτό το χαλί, 9-10 χιλιάρικα που κάνει, θέλει ειδική μεταχείριση. Δεν μπορείς να το σφουγγαρίζεις και επιτόπου. Καλά, εντάξει. Βάλε αυτό το σπρέι που βάζουμε με τη φούρτσα σιγά. Λίγο λευκό ξύδι και φεύγει. Ακόμα και του κλίνα κατουρίζει, το καθαρίζει. Αν πάρει ένα μέσο σπίτι σήμερα στην Ελλάδα, όλο το περιεχόμενό του μαζί με τα ηλεκτρικά, τα έπιπλα κτλ. Δεν κάνει 18.000 ευρώ. Και αυτή έδωσε 18.000 ευρώ για δύο χαλιά. Ναι. Και μετά κατάλαβα. Μιλάνε ότι σέβονται. Συγγνώμη, επειδή είστε εσείς βλάχα και παίρνετε με το μέτρο από τη λαϊκή το χαλί. Καταρχάς υπάρχει χαλί που κάνει και 40-50.000. Αυτό και δεν το εκτιμούμε ότι δεν πήρε αυτό. Ναι, πρέπει να το εκτιμήσουμε. Και πήρε το φθινιάρικο με τα 10. Έλα τώρα. Χώρια που έπιασε κότσο τη μοιραράκι. Και αυτό. Θέλετε χαλί για το Υπουργείο? Το έχω! Θέλετε χαλί για το μαξί μου? Το έχω! Τι θέλετε? Έδια πορτοκαλάδε. Ναι, θέλω να μιλήσω με τον Τζολιά. Εγώ είμαι, ποιος είναι? Που Τζεντάι είμαι, με θυμάσαι? Ποιος είναι ο Τζεντάι, ρε μαλάκα? Τζεντάι, ρε, που σε έπαιρνε και παλιά. Ναι, θυμάμαι, έτσι κάνω για τσαμπουκάτολο. Τι θες? Α, είσαι και Ντάις τώρα? Είμαι Ντάις, πάντα ήμουνα, δεν το ξέρες. Να ρωτήσω, σου πήρε το μάτι μου εκεί στο φεστιβάλ της Χνέα με τους άλλους τους βρωμιάριδες. Ναι, και. Είπατε και το Αντάρτικο από ό,τι είδα. Είπαμε Αντάρτικο, δεν θυμάμαι. Α, ναι, δεν θυμάσαι, θα σου το θυμίσω εγώ. Για θυμισέ μου. Θα σου κουμπί ο τσαμπουκάς, ξέρεις. Εμένα. Ναι, έχουμε αγρέψει πάρα πολύ. Από σένα. Ναι, και θα βγάλουμε και θα. Πάρε φόρα, φάε φασολάδα και έλα. Θα βγάλουμε τα ΕΣΑ έξω, τη νέα ΕΣΑ. Εσείς? Ναι, εμείς είναι δημοκράτες. Βράσκει τρε από το χάμο. Πού στο διάλο, ρε. Καλά, προχθές μας ξεφτέλησες, να ξέρεις. Γιατί? Τι είναι πράγματα. 11 και 4. Εγώ φταίω? Καταρχάς 12 παρά 20 βγήκα. Ξεροσταλιάσαμε. Δεν φταίω εγώ. Στη διοργάνωση όλα αυτά και στη βροχή. Μην τα ρίχνεις τώρα στους συντρόφους που. Εγώ 9 ήταν να βγω, ήμουνα έτοιμος από τις 8 και μισή. Ντροπή σου. Και ας μην σχολιάσω τώρα το μαύρο. Πόσα μπάνια έκανες όλο το καλοκαίρι, δε. Το καλό το περιμένουμε επίσης, ε. Ναι, το καλό δεν είδαμε. Εγώ ήμουνα. Α, ναι. Αυτό, μπράβο. Στόπα και από κοντά έχουμε βγει καλύτερα. Μπα, εσύ ξινιόλα είσαι? Όχι ξινιόλα, είμαι πολύ γλυκό παιδί, να ξέρει. Και όμορφο, το δες και από κοντά, έτσι. Τι γλυκό λόγο μαντράχαλο, τι παιδί. Τέλος πάντων. Πάντως, με την τώρα και γενικά το σου είδα, έχει έναν ιδιαίτερο έρωτα. Έχω. Πότε δεν το έχω κρύψει. Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα. Λοιπόν, μάγκα μου, συγχαρητήρια. Δεν μου έρχονταν να σου το πω από κοντά. Κότα, ναι. Να συνεχίσετε έτσι και στα 100 χρόνια. Ό,τι έχασα στη ζωή, το ξαναχάνω στα μάτια σου. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Ανατρίχιασα. Αποστολάκη, φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε? Καλά, εσύ? Να σου πω, πολλές φορές έχω συγκινηθεί πάρα πολύ αυτήν την εκπομπή σας, μας. Αλλά σήμερα είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί αυτά που είπε ο Αποστόλης πριν με το Χαρίδα, όταν θυμάμαι. Ο Θήμιος. Γιατί εγώ ήμουν τότε, δούλευα σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα, ο οποίος ο ξενοδόχος ήταν φίλος του Στέλιου του Πατακού. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Πιστεύετε το Χαρίδα στη τηλεόραση, νομίζω στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έλεγε ότι να, ο κομμουνιστής ο Καραμαλής τι μας έκανε. Μας κατέστρεψε. Ο κομμουνιστής ο Καραμαλής. Αυτό ρε φίλε Αποστολή. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Κι εσείς? Ναι, κι εμείς! Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Ρε μαλάκα, αυτοί που είναι στο κοινοβούλιο, αν εξαιρείς τους βουλευτές του ΚΚ, δεν έχουν επαφή, δεν ξέρουν καθόλου τι γίνεται, πώς ζει ο κόσμος έξω. Γι' αυτό και ο Ηλίας ο Κούλης νόμιζε ότι η φέτα είχε 6 ευρώ. Κατάλαβες? Λοιπόν, η φέτα 6,28 στην Ελλάδα. Τώρα
τώρα το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν έχει επαφή και ο λαός με τα κόμματα. Ο άλλος είναι Μπατήρης Λιγούρης και νομίζει ότι πρέπει να ψηφίσει δεξιά. Είμαστε τόσο μαλάκες, δεν υπάρχει σωτηρία. Κιν πάτα το κουμπί. Δεν το πατάει όμως. Δεν το πατάει. Εκεί να μας βασανείς, να καταλάβεις τη μαλακία που έκανες. Για να στο τρίψεις τα μούτρα ότι ψηφίζεις το ίδιο με τα αφεντικό σου. Να καταλάβεις πόσο μαλάκας είσαι. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι. Ή μήπως είναι μαλάκας αφεντικό και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, ρε. Μπορεί και αυτό. Ισχύει. Με τα αφεντικά πάντα παίζει κάτι. Τα αφεντικά είναι χαζί, ρε. Το ότι έχουν λεφτά είναι οικονομημένοι. Εντάξει, δεν είναι έξυπνοι. Εμείς είμαστε έξυπνοι που δουλεύουμε για ένα ξεροκόμματο. Ναι, Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα να ευχηθώ τεραστικά στους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ήταν σε κόμμα όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέραν τι ψηφίζανε. Και τώρα ανακάλυψαν τα φαν που ο καημένος ο λαός θα χάσει τα σπίτια, την περιουσία του. Και τους έχει οργανώσει ο Σαμαράς για να ρίξει το Μητσοτάκι. Λες να παίζετε. Αυτό να δω να ρίξει και δεύτερο Μητσοτάκι και δεν έχω καλύτερο. Αχ, κι εγώ, πού γόνι μου. Επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής. Ελπίζω τώρα που ξυπνήσαν από το κόμμα να δούνε και λίγο τα θέματα της παιδείας, της υγείας πρώτιστα. Και ελπίζω έτσι να τα δουν όλα, ρε παιδί μου. Την ακρίβεια να ανακαλύψουνε. Ναι, εύχομαι. Να πάνε όλα καλά. Κουλουμαλαρά μου! Αγάπη μου! Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας! Έχεις υπόψη το email με τον Ιγυριανό πρίγκιπα, κλασικό το σκάμ. Νομίζω, ναι, δεν θυμάμαι καλά. Είναι ένα στάνταρ ημελάκι που σου έρχεται και σου λέει: ένα πρίγκιπα από την Ιγυρία και χρειάζομαι να μου δώσει κάποια χρήματα και θα σου δώσω πολλαπλά. Φίλε, ένα άνθρωπο είχε πάρει email από την Ιγυρία και τα πήρε τα χρήματά του και τον κράζει. Ο Γιάννος. Ο Γιάννος. Ναι. Από τον Ιγυριανό πρίγκιπα. Η θεία Άλυσα από την Νότια Αφρική. Όχι από την Νότια Αφρική, από την Ιγυρία. Εμείς που δεν τσιμπάμε, α πούμε, επειδή είμαστε χάπατα και καχύποπτοι. Ναι, νομίζω ότι ξέρεις και τάχα μου δίθεν και είναι σκάμ. Να, πάτε. Γι' αυτό δεν έγινες Γιάννος, φίλε. Ισχύει. Τον χορτασμένο μη φοβάσαι, το γιο της πλήστρας να φοβάσαι, που μπήκε στην πολιτική με τρύπιο σόβρακο και βρέθηκε με κολοσιαία περιουσία. Το ότι θα είχαμε τόσους πολλούς γιους πλήστρας που μπήκανε στη Βουλή με σκισμένο σόβρακο και βγήκαμε με αμύθιτη περιουσία, δεν το φανταζόμουν. Και πριν τελειώσει το μελάνι αυτού που έγραψε η Ακρίτα, σουπ, σκάει η αθώωση του Γιάννου Παπαντονίου, που μπήκε στην πολιτική με τριμμένο σόβρακο και βγήκε με θεία από την Ιγυρία. Έρχεται η θεία Άλης. Να έρθει να ανταμώσει τον αγαπημένο της Ανιψιό. Και τώρα ο Θύμιος μου θυμίζει. Και το Τζοχατζόπουλο, και αυτός παιδί φτωχός, περίφτωχος, πάρα πολύ φτωχός, αλλά και ο άλλος ο Πάγκαλος επίσης. Εντάξει, τώρα αν η κυρία Κρήτα, επειδή υποστηρίζει τον Κασελάκη, της την έχουν πέσει όλοι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό που είπε, με αυτό που κοροϊδεύεται, είναι τελείως άλλο. Και να τρία δια της ατόπου τι προκύπτει, ότι ο χορτασμένος ο Μητσοτάκης δεν έχει όχι ανάγκη παιδί. Και δεν έχουμε να φοβόμαστε. Όχι καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Ένα θέμα είναι αυτό που λες με το τρένο. Δεν είναι άλλο θέμα. Όταν δεν καταλαβαίνεις κάτι εσύ, δεν σημαίνει ότι είναι άλλο θέμα. Το ίδιο θέμα είναι. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Να τρία τρανά παραδείγματα, ρε εσύ. Ότι ο φτωχός μπαίνει έτσι και βγαίνει παμπλήσι. Τι λέει, ρε παιδί μου, σοβαρά. Ναι, για ναι, πες. Παιδί, πολύ σοβαρά. Μη με ειρωνεύεσαι, γιατί εγώ δεν σε ειρωνεύομαι. Εγώ σε ειρωνεύομαι. Πρόσεχε λίγο. Είμαι τέτοιο κάθαρμα. Α, είσαι τέτοιο κάθαρμα, ωραία. Λοιπόν, θα με ειρωνεύεσαι όταν θα σε πάρω σπίτι σου τηλέφωνο, το έχω ξαναπεί. Όχι όταν παίρνω στην Ελλάδα. Α, ημωρή. Ό,τι θέλω θα κάνω. Μα πει θα κάνουμε. Να σου πω λίγο το ότι ψηφίσατε τον Κουτσούμπα, τον βάλετε εκεί στη θέση του τον Κουτσούμπα για να λέει τσιτάτα και να χορεύει ζεμπέκικα με ξεπερνάει. Μάλλον για άλλο λόγο τον έχετε ψηφίσει, τον έχετε βάλει εκεί στη θέση του. Αλήθεια τώρα, θες να μιλήσουμε γι' αυτό. Θες να μιλήσουμε γι' αυτό. Μιλάς. Εσύ μιλάς. Μιλάς. Πες μου. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Ντροπή. Έλα ντροπή με τον Κασελάκη που πάτα για πολλάκι. Έλα τώρα. Ντροπή. Ντροπή. Θα σου πω το χαρακτηρισμό τσίρκο να το πάρετε στο κόμμα σας. Είμαστε ένα κόμμα που προσπαθούμε να βγάλουμε από πάνω μας όλους αυτούς τους τεμπελχανάδες. Αχ, σταμάτα. Δεν αντέχω. Θα μου έχει λυθεί τάντερο. Λοιπόν, εντάξει. Μας χόρτασες. Πάλι χιούμορ. Έλα, ευχαριστώ. Μια παράκληση. Ναι. Ο Μαρκόνι, μην τον θυμώνεις. Ας τον να μιλήσει. Καλά. Τι καλά, δηλαδή μια φορά. Λέω καλά, αλλά θα κάνω αυτό που θέλω εγώ τώρα. Τι να κάνουμε. Κάνε μια προσπάθεια. Είμαστε λέω καλά για να ξεμπερδεύω. Είμαστε οπαδοί. Μαλάκες είστε. Θέλω να μιλήσει την αλήθεια. Και αυτός είναι ο Μαρκόνις. Μ' αρέσει, ρε πουλάκι μου. Τον ευχαριστιέμαι. Αυτό σας πρέπει. Αυτό μας πρέπει. Δεν χωρά αμφιβολία ότι αυτό έχει την ανάγκη. Και ότι αυτό σας αρμόζει. Αυτό έχουμε ανάγκη. Άλλωστε δεν θα υπήρχε ο Μαρκόνις αν δεν υπήρχε ζήτηση. Σωστό. Και τι εξαφανίστηκαν οι υπτάμενοι δίσκοι. Το ρολόι γύρισε. Η Κέτη ποια είναι? Ποια είναι η Κέτη? Κέτη! Κέτη! Κέτη, μίλα! Η Κέτη δεν μιλάει. Δεν έκανα κανένα μεγάλο πράγμα. Το ξέρω, αλλά αν δεν μου το πιστοποιήσει η Κέτη, εγώ δεν το πιστεύω. Το δείκτη στο 14996 είναι RONWME, Mosca Radio Signal. Να το. Time Signal. Και η Κέτη δεν ξέρει Χριστό. Συμβαίνουν αυτά μέσω σπίτι και δεν ξέρει Χριστό. Κέτη! Έρχομαι!
Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν είναι φασίστρια η Μελόνι, ρε φίλε. Αφού το είπε ο Καρατζαφέρης. Δεν... Άμα το λέω ο Καρατζαφέρης, δεν ξέρω ο Καρατζαφέρης, δεν ξέρω μεταξύ τους αυτοί. Βέβαια. Ποιος εκπροσωπεί την Ελλάδα εκεί μέσα. Γιατί βεβαίως δεν είναι φασίστες, έτσι δεν είναι η Μελόνι φασίστρια. Το ότι θαυμάζει τον Μουσολίνι εκτός από τον πόλεμο. Δεν θαυμάζει. Τι πάει να πει, και εσύ μπορεί να θαυμάζει τον Τζορτζ Μάικλ. Τι πάει να πει ότι είσαι. Έλα, ντε. Λέει ρε παιδί. Ποπάιντολ. Τα θαυμάζει όλα στο Μουσολίνι εκτός από τον πόλεμο που έκανε. Το ότι αυτά που έκανε οδηγούσαν σε πόλεμο δεν έχει σημασία. Το τι είσαι για αυτό τώρα, αυτό που θαυμάζει με αυτό που είναι. Έλαντε. Έλα, μην τα μπλέκουμε τα πράγματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι αυτά τα χάλια, ρε. Τέλος πάντων, χάθηκε τώρα η ευκαιρία να βάλουν τον Καρατζαφέρη πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ αυτό βλέπω, που θα μπορούσε εκεί πέρα να έχει μια στιβαρότητα η χώρα και δεν την έχει. Δεν το πρότεινε η Λατινοπούλου όμως. Κάτσε. Να μην έχει λόγο η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου πρότεινε ή το Σαμάρα ή τον Καρβαλή. Το είχε πει αυτό. Συγγνώμη, αλλά δεν παρακολουθώ Λατινοπούλου. Προσπαθώ να κρατάω τα ελληνικά μου σε καλό επίπεδο. Αλήθεια τώρα το λες, λέει, και πού θα μάθει τις μόδες. Πού θα μάθει. Φωτογραφίες γυναικών οι οποίες αναδεικνύουν τα τριχωτά σημεία του σώματός τους. Εγώ που είμαι γυναίκα, αισθάνομαι άβολα. Αισθάνομαι ντροπή και απεχθάνομαι να βλέπω τέτοιου είδους φωτογραφίες. Πρέπει να ρίξεις λίγο τα στάνταρτ σου, δηλαδή και τα τραπ. Δεν πρέπει να μάθεις τα τραπ για να ακούσεις να δεις τι βλέπουν τα παιδιά, τι αρέσει σήμερα. Σωστό. Πώς θα τα μάθεις αυτά τα πράγματα. Πρέπει να φτάσεις χαμηλά στο σκουπίδι, ας πούμε, για να καταλάβεις τι γίνεται. Σωστό. Ακριβώς. Πώς πήγαινε η Τατιάνα παλιά και έψαχνε τα σκουπίδια των διάσημων. Πήγαμε στα σκουπίδια των επωνύμων και ψάξαμε στους κάδους να δούμε τι θα βρούμε μέσα. Κατά την πλειοψηφία στα σκουπίδια της Ελένης Μενεγάκη υπήρχαν κρέμες, μπεμπιλίνο. Υπήρχε λόγος που το έκανε. Έτσι και τώρα. Σωστά, για να αγιωθεί. Αμάν, επιτέλους, ούτε ο Άδωνης δεν έχει τόση δουλειά τηλέφωνο. Γιατί παίρνεις τον Άδωνη στο τηλέφωνο και το ξέρεις? Όχι, αλλά θέλω να πω, έχεις πολλή δουλειά. Που δεν ξέρεις κιόλας. Γυρνάει από εδώ από εκεί, μπορεί να μιλάει και στο τηλέφωνο. Τον παίρνει ο άλλος σε έκτακτη παραγγελία, έναν ο γυλαίκο. Τι θα κάνει, δεν το σηκώσει? Θα το σηκώσει σίγουρα. Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Δεν είναι να αφήνεις τέτοια πράγματα, έχει στόχο. Δηλαδή κάνει που κάνει τον υπουργό εκεί που παριστάνει, έχει και το side project που δεν το αφήνει. Κάνει πάρα πολύ καλά. Τις πωλήσεις. Yes, δύο δουλειές. Κάνει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, γιατί το χορτασμένο να μην το φοβάσαι. Μπράβο. Το γιο της Πλήστρας να φοβάσαι και το βιβλιοπόλι. Τον χορτασμένο μη φοβάσαι. Το γιο της Πλήστρας να φοβάσαι. Είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να πεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσένα και τον Θύμιο, γιατί ακούσαμε σήμερα το εθνικό κεφάλαιο, το γιο του Καρατζαφέρη, ξέρεις. Βέβαια. Λοιπόν. Ένα από τα εθνικά κεφάλαια. Δηλαδή σοβαρός άνθρωπος ο κ. Βουλόπουλος. Δεν τον θεωρούσα. Εγώ τον θεωρούσα τότε, εάν ήταν τον Ουά και τον Κιλότο οι άλλοι, τον θεωρούσα τον κατημά. Και χάρηκαν πάρα πολύ. Βέβαια, ο Βελόπουλος είναι χαζός. Δεν ήξερε ότι θα μιλήσει το εθνικό κεφάλαιο και βγήκε και μίλησε και αυτός χθες. Απαράδεκτο. Ενώ ο Άδωνης δεν είπε τίποτα. Ο Βελόπουλος δεν είπε τίποτα. Μια χαρά έκαναν. Κάπως και... πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση τώρα. Μην κάνει όλοι σοβαροί ταυτόχρονα. Δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Πάρα πολύ σοβαροί. Πάρα πολύ σοβαροί, ναι. Έλα, Αποστολάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Αγγλοκουνούμαλο εδώ πέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Από πού είσαι? Αγγλοκουνούμαλο. Αγγλοκουνούμαλο. Ναι. Έλα, κουνούμαλο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Δεν πήρα να σχολιάσω τίποτα τη σαπίλα που μας τρώει εκεί πέρα του πολιτικού συστήματος. Πήρα να σε ρωτήσω αυτά που πραγματικά έχουν, πώς να σου πω, ενδιαφέρον σε αυτόν τον τόπο. Έχω κατέβει η Ελλάδα και πες μου ότι θα κάνεις κάποια παράσταση αυτή την εβδομάδα ή έστω Σαββατοκύριακο να έρθω εδώ, ρε φίλε. Όχι. Όχι, δεν θα κάνω. Πότε σκοπεύεις έτσι να κάνεις κανένα? Τώρα αυτές που είχαν προγραμματίσει ακυρώθηκαν και θα γίνουν αρχές Νοέμβρη. Αρχές Νοέμβρη. Μεταφέρθηκαν σε κλειστό χώρο, Σταυρό του Νότου, αρχές Νοέμβρη. Είμαι η προσωποποίηση αυτού που λέμε: αν δεν πάει ο Μωάμε στο βουνό, έρχεται το βουνό στο Μωάμε. Θα ξανακατεύω για πάρτι σου και μόνο. Τι να κάνω, ρε αγάπη, ψοφάνω σε εδώ μια παράσταση. Για δες, μην ανέβω εγώ. Όπα, spoiler. Spoiler, alert. Θα ανέβεις πάνω. Πού είσαι εσύ στην Αγγλία? Εγώ όπου και να σε θα το έχουμε. Εντάξει. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά το κοιτάμε. Ωραίος, δε φίλε, θα χαρώ πολύ. Δηλαδή, άμα έρθει πάνω να ξέρω στο γεμίσουμε, είμαστε πολύ εκεί πέρα πάνω. Είστε πολύ, αλλά είστε σκόρπιοι. Έτσι, έτσι, αλλά θα μαζευτούμε σε ένα μέρος για πάρτι σου και μόνο, σε γεμίσουμε. Που άλλο να μην υπάρχει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Που ξαφνιάστηκα και δεν περίμενα. Δεν περίμενα να το σηκώσω. Εσύ πήρε ρομαντική να ακούσει ένα τούτ μονότονο. Λοιπόν, και μην αρχίσεις, φωτεινή από γλυφάδα. Εντάξει. Σκοτεινή από νίκια, τι να το κάνω εγώ. Να σου πω, άσε με. Λοιπόν, έκανα τη βλακεία να ανοίξω το ραδιόφωνο 10 λεπτά νωρίτερα. Και είχανε κάτι, είπαν για ένα γκάλοπ που έγινε. Νικάει Διαμαντοπούλους, οτιδήποτε γίνεται. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για την Αμερική, για το ΠΑΣΟΚ, παντού. Όχι, το γκάλοπ τι παίρνει ο καθένας, το κάθε κόμμα. Α. Το γκάλοπ. Τη Διαμαντοπούλου τη μετρήσανε χωριστά, έπρεπε. Που βάλανε, που είπαν ότι
πάει πολύ καλά η Λατινοπούλου μαζί με το Βελόπουλο. Είπαν ότι τρίτο κόμμα είναι δεν ξέρω ποιος, δεύτερο το Πασόκ. Το Κουκουέ δεν το αναφέρανε καθόλου. Γιατί τους πειράζει? Το ποσοστό μπορεί να παίρνει σε αυτό τον γκάλοπ 5%. Η αναφορά τους δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι ποιοι είναι πριν από εσάς. Η αλήθεια και δεν το κάνω για αντιπερισπασμό. Μόνο ανοίγω το ραδιόφωνο για εσάς. Να το ανοίγεις με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ναι, αυτό θα κάνω γιατί μου σπάσανε τα νεύρα. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά. Καθόμουν τώρα εδώ στο γραφείο και τρόμπαρα και. Τρόμπαρες. Ναι, ναι, ναι. Τα χελιά. Και σκεφτόμουν τώρα κάτι χαζομάρες. Πόσα λεφτά μπορεί να έχουν απομείνει για να έχουν μείνει 10 νοματέοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και να τσακώνονται ποιο θα πρωτοβγεί αρχηγός? Τι εννοείς πόσα λεφτά? Ξέρω εγώ. 2 ευρώ εδώ, 2 ευρώ. Αν βάλεις κάθε 3 μήνες 2 ευρώ για εκλογές, μαζεύονται. Σωστά. Και εκδικούν πάρα πολύ, ας πούμε. 10 νοματέοι με. Τι πάρα πολύ, μωρή, ποιοι είναι? Ο Κασελάκης και ο Πολάκης, έχουμε ακούσει άλλον. Κανένας άλλος. Και ο Απόστολος, συγγνώμη, και ο Απόστολος. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και ο Απόστολος, βασικά ο Απόστολος. Έχω οραματιστεί πώς θα είμαι και πρωθυπουργός, όχι μόνο αρχηγός της αξιωματικής. Δυνατή προσωπικότητα. Αν και νομίζω επισήμως μόνο ο Απόστολος είναι. Και το κουράζουμε, δεν το δίνουμε στον Απόστολο να τελειώνει. Ναι, κοίτα. Από τις άλλες περιπτώσεις, πιο σοβαρή περίπτωση μου φαίνεται. Δηλαδή, ο πίσω εκεί που έχει φτάσει. Αυτό. Όχι, κοίτα, μπορεί να πάει και πιο χαμηλά. Δεν θα με εκπλέξει τίποτα. Ναι, αλλά δεν έβαλε και ο Νίκος ο Παπάς. Another small step for humanity. Και επίσης ήθελα επί τη ευκαιρία να σου πω κάτι. Αυτό εδώ ο ταξιτζής που παίρνει τηλέφωνο, που λέει τα διάφορα και για τις τιμές και τι μεροκάμα το έβγαζε. Λοιπόν, υπάρχουν χιλιάδες ταξιτζίδες που το 85 και το 90 είχαν ταξί, ξέρουν πώς το είχαν οι άδειες και τι μεροκάμα το βγάζανε. Και μη βγαίνει και λέει ένας σωρό κουταμάρες, είναι μπλάκας με πατέντα. Λέει ψέματα και προσπαθεί να βγάλει είτε το Πασόκ είτε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με έχω μπερδευτεί κιόλας, έχω μπλοκάρει στο τι ακριβώς είναι. Και σε ευχαριστώ πολύ για την Τετάρτη. Τι έγινε την Τετάρτη? Την Τετάρτη ήσουν υπέροχος. Παρόλο που την καθυστέρηση όλο αυτό που έγινε, υπέροχος πραγματικά, να είσαι καλά. Δηλαδή πραγματικά απόλαυσα και εγώ και το κορίτσι μου. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Άις γκόμενα, δεν μου το πες. Το κορίτσι μου είναι η κόρη μου. Άι κόρη. Αναχάτης βλαμμένο. Πάντως για την καθυστέρηση, να ξέρεις, δεν ευθύνομαι εγώ. Το ξέρω καλά, που ξέρω. Α, εντάξει. Είχαμε έρθει από πολύ νωρίς για να είμαστε κοντά σε σένα και τα λοιπά και έχουμε όλο το σκηνικό. 8 η ώρα μας ήταν εκεί, αλλά ξέρω τι έγινε. Εντάξει. Το είδα, είδα και τη βροχή και όλα αυτά. Και επειδή είμαστε μακριά, περιμέναμε να δούμε μόνο εσένα και μετά φύγαμε. Δεν θυμάσαι ρε πούστη. Θυμάσαι ρε πούστη. Θύμισέ μου για να δω που σε έχω γάμι. Έλα τώρα στα ψόφια ρε μαλάκα. Απλώς... Βρεύρωμο Σιριζάκι. Ναι. Βρεύρωμο Σιριζάκι. Τι ψηφίζεις τώρα? Πόση ξεφτύλα αντέχετε ακόμα? Πού είσαι, με τον Πολάκη? Με τον Κλέτσο? Ποιον είσαι? Όχι, με τον Κλέτσο δεν είμαι. Με ποιον είσαι, μωρή πατούρα, με σάπιος? Που λέει και ο Άδωνης ο φίλος σου. Σιχαμένος, σιχαμα. Ας μαμά μας. Άκουγα, τι πω ρε. Έχω πρόβλημα με το στομάχι μου, ρε μαλάκα. Έχω κάποιες στομαχικές διαταραχές. Ναι, ναι, ενώ με το μυαλό δεν έχεις. Το θεωρείς ότι είναι εντάξει, ότι έχεις διάφορα. Γελάστηκα, ρε. Γελάστηκα. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Οι στομαχικές διαταραχές κολλάνε στο Θήμιο, γιατί όποτε τον ακούω να κριτικάρει, ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια, μπορεί να ξεράσει. Και αυτό έχω πάψει να σα. Α, ναι, γιατί έχεις μια ευαισθησία στην κριτική, σωστό. Θέλω... Μα και τα κάνει τόσο καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι άδικη αυτή η κριτική, όχι, οποιαδήποτε κριτική. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να τον έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Εσείς που πόσο είστε... σούργελο είσαι, μωρή ξεφτύλα μου, μωρή ρόμπα. Ρόμπα ξεκούμποτη. Μαλάκα, τον παραδέχομαι. Ξεφτύλα. Είχαμε φίδια στον κόρφο μας. Και δεν... Άσε που είχατε φίδια στον κόρφο σας. Ρόμπα ξεκούμποτη. Ρεζίλ της κοινωνίας. Για πες μου κάτι. Όχι, τα είπα. Ό,τι να πω το είπα. Τον μπουκούλο τώρα, γεια. Η Εθνική Τράπεζα έχει ένα διαγωνισμό πρωτοπορίας. Τους έχω βάλει για τη βαρύτητα. Είναι μέχρι 9 Οκτωβρίου. Είναι για... Έχεις λάβει μέρος? Για τους νέους, ναι, 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 έχω καταφέρει. Για τους νέους, ναι, 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 ναι. Είναι τον απόδη μέσα. Δεν έχει σημασία, εγώ βάζω τη μεγάλη ιδέα. Είμαι παππούς, την έβαλα και ας μην πάρω επιδότηση που δίνουνε. Να σε ρωτήσω μια και το είπες, είσαι παππούς όντως? Εφού είμαι συνταξιούχος εγώ τώρα, δε. Ό, το ξέρω, εννοώ, έχεις εγγόνια. Έχω ανήψει πολλά, καλά να είναι ζωή, να έχουν έτσι. Είμαι, παρακολουθώ τι γίνεται με τη γενιά την καινούργια. Την τα τραπ, τα τραγούδια τα ακούς? Τώρα, θελοκότερα, ναι, ελικόπτερα. Θέλω
Μήπως το ελικόπτερο σου πάει πιο κοντά στον Θεό σου, στον εξωγήινο δηλαδή. Ψαγμένοι νέοι, ψαγμένοι νέοι, όχι νέοι, πάρα πολλοί πληθυσμός δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δυστυχώς, εγώ αποτελώ την εξαίρεση ενώ έπρεπε να ήμουν ο κανόνας και αυτό το είχε πει ένας νέος Τζαφαλιάς. Υπάρχουν νέοι όπως ο Τζαφαλιάς, τώρα είναι μεγάλος 40, αλλά είναι ελάχιστοι. Δηλαδή, εγώ έπρεπε να είμαι ο κανόνας. Και η εξαίρεση να είναι αυτοί που δεν ψάχνονται. Ναι, είναι τώρα. Εδώ, έχουμε μπερδέψει. Οι Ιγγλέζοι, προσέξτε, η αγγλική πολιτική δεν αρέσει. Εγώ αγγλική πολιτική είσαι από πολύ μακριά. Αλλά οι Άγγλοι, σαν αυτούς που γράφω ποιητής Καβαδίας, τους πάω. Α, μάλιστα. Είχα κι άλλο. Είμαι στην Κούβα με τον Αγγλέζο τότε, επί 78. Και μου έλεγε τι θα γίνει με το χαμηλό υπογάστριο της Ρωσίας στην Ουκρανία όταν θα. Και δεν σου είπε και δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται με το χαμηλό υπογάστριο. Λοιπόν, αυτό το ψάχνω και τα λέμε. Καλησπέρα, καλησπέρα! Καλησπέρα! Πήρα να σου πω τα πιο θερμά συγχαρητήρια για την παράσταση. Πρώτα σας συγχαρώ του ΙΚΝΕ που δημιούργησαν όλο αυτό το υπερθέαμα, το πολιτικό, πολιτιστικό. Να τη συγχαρείς και για την καθυστέρηση, 2,5 ώρες μετά. Δεν πειράζει, είχαμε υπομονή και καθίσαμε και τα ακούσαμε. Τι να κάνουμε. Α, εκεί δεν πειράζει. Άμα είχαν αργήσει οι Σιριζέοι, θα τους περιμένατε στη γωνία όμως. Φυσικά πολλά περιμένουν οι Σιριζέοι, να δεις τι θα τους κάνω. Λοιπόν, όταν φύγαμε, όταν τελείωσε η παράσταση, είδαμε, γινόταν ο πανικός. Να φύγουμε. Εσύ κρατούσε τον κόσμο μέχρι εκείνη την ώρα. Όχι, δεν μας πειράζει. Αφού είμαι σίγουρη για σένα. Δεν μας πειράζει και να φύγαμε σε μισή ώρα. Άντε, δεν μας πειράζει. Άντε, δύο καλαμάκια πάνω, δύο καλαμάκια κάτω, δεν αλλάζει κάτι. Δεν βαριέσαι. Το μόνο μειονέκτημα που είχε αποστόλη, γιατί μαθαίρα ότι μαθήκαν να γελάσουν, εγώ έκλαψα και ο άντρας μου έκλαψε. Εκείνος. Ήταν τόσο συγκινητικό το βίντεο που είχε, αλλά η μουσική ήταν πάρα πολύ δυνατά. Δεν ακουγόσουν εσύ που μιλούσε πάνω στι εικόνε που μα παρουσίαζε το βίντεο. Πρόσεξε το πού για άλλη παράσταση. Τώρα αυτό στι άλλε παραστάσει είναι ρυθμισμένα. Τώρα εκεί έτσι πω έγινε ο ήχο σαν τραπάτρα, ναι, πιθανόν ναι, θα γίνανε λάθη. Έγινε, ναι, σωστά. Αυτό να το δείξει λίγο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Όλοι κάνουν τάματα να πάνε στην εκκλησία και εγώ είχα τάμα να πάω στον Περισσό. Πήγε. Πήγα. Με υποδέχτηκαν εκεί, με κάναν την άγηση και την άλλη μέρα το μεσημέρι φάγαμε με τον Δημήτρη Λιάκο στη στο σπίτι. Φάγανε γουρουνόπουλα, στραγγίσαν τα μιτζάνες. Αν σου δοθεί ευκαιρία, πες αυτή την κυρία που αγοράζει, μίλα με ένα κιλό, ότι έχει κι άλλα δίπλα με 80 και με 50. Δεν πες... θέλει με 80 και με 50, θέλει το ακριβό, αφού το βλέπεις. Δεν θέλει να το νιώσει. Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ. Και τους αφήνει και 1 και 2 και μερικές φορές και 3. Η κυρία προφανώς στην αυλίτσια της έχει τα 7 κουρουνάκια και τα χρειάζεται γι' αυτό. Όμως, άμα πάει λίγο αριστερότερα, θα δει ότι οι μπάμιες κάνουν 9 ευρώ. Τα στίκα 12 ευρώ και τα φασολάκια 4,99. Να κοιτάζει και λίγο αριστερά, να στέκει τα μάτια της η κυρία Νοδούλα ότι υπάρχουν κι άλλες τιμές. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous. Αποστόλη με την πρώτη, δεν το πιστεύω. Ναι. Χρόνια πολλά, καλή αρχή, καλό χειμώνα. Χαιρόμαστε που σας ξανακούμε. Να είστε καλά. Από Ουγγάντα σε παίρνω και θέλω να σου πω. Έλα ρε φίλο Ουγγαντιανέ να πούμε. Χαθήκαμε, έτσι είπαμε. Είναι και η απόσταση, δεν λέω, αλλά. Δεν έχεις καταλάβει ότι Ουγγάντα λέμε τη Σάμο τόσο καιρό. Αυτό το έχω πάρει πρέφα. Είναι στρατιωτική ορολογία. Ουγγάντα ή ζούγκλα ίσον Σάμο. Μα τι δουλειά έχω εγώ με το στρατό. Έχεις... Πώς με κόβεις, δεν με κόβεις για γιωτά. You have been to Samos. You have been to. I have been to Samos, αλλά not as a soldier. Have you been to Samos? Yes, to... No, you have not been to Samos. I've been to Samos, Σόγαμπρος. Εσύ, you. Yes, at the past. Θέλω ένα σχόλιο, έλα, γιατί δεν έχω χρόνο, ένα σχόλιο. Τι τον είπε το Βελόπουλο, κιλότα δεν τον είπε σεξιστικά, δηλαδή έχουμε... Πώς τον είπε? Κιλότα. Όχι κιλότα, τους άλλους επικιλώτες. Αυτόν τον είπε Κατίνα. Α, Κατιμά. Κατίνα, Κατίνα. Δηλαδή σοβαρός άνθρωπος ο κ. Βελόπουλος. Δεν τον θεωρούσα, εγώ τον θεωρούσα τότε, εάν ήταν το Νουά και το κιλότο οι άλλοι, τον θεωρούσα τον Κατιμά. Κατινά, Κατινά. Αυτοί τώρα πιάνονται στο. Κάτι παπαριέ, να, έτσι το είπε. Κατίνα. Δεξιά λέγεται. Αυτή είναι η συντηρητική δεξιά. Βάζει μέσα και τον αυτιά. Συντηρητική δεξιά. Καλέ, όχι. Ο αυτιά είναι προοδευτική δεξιά. Όλοι το ξέρουν αυτό. Τι τον είχε. Ωραία, ρωτήστε. Όπου πρόεδρο και ο αυτιά. Εκεί ο δικό σα, ο Γκαντιανό και αυτό. Και πάνω απ' όλα αυτό το σύνθημα που τσάκισε του πάντε. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε. Να μα πει πόσα σχολεία είναι από το σεισμό ακόμα σε κοντέινερ. Έλα, καημένε. Τι είναι το σχολείο, το σπίτι σου είναι το σχολείο. Περαστικό από το σχολείο.
πα τη μία χρονιά στην μία τάξη, την άλλη χρονιά πα στην άλλη τάξη. Τι σημασία έχει. Μετά θα τελειώσει, θα πα στο άλλο σχολείο. 5 χρόνια έχουν περάσει. Είναι σαν τις εντατικές στην πανδημία. Γιατί να κάνουμε μεθ. Μετά θα μας μείνουνε. Έτσι και τα σχολεία. Γιατί να χτίσουμε σχολείο αφού φεύγουν τα παιδιά. Μετά θα μας μείνουνε. Τι λέει ρε παιδιά, δεν παραπονιέται κανείς. Από εδώ πέρα δεν τηλεφωνάει κανείς. Και φιλιά και στην Ικαρία και στους Ικαριώτες. Φιλιά. Που ακούνε, εμείς παραπονιόμαστε, είμαστε κομπλεξικοί, καθυστερημένοι. Τα φιλιά μου στην Ακαμάτρα. Η πριγκίπισσα Όλγα. Των Χαλιών. Ναι, ναι. Πήγε ταξίδι στην Ιαπωνία. Θα συναντήσει εκεί μια άλλη πριγκίπισσα, Ιαπωνέζα. Και θα προσφέρει δώρα αξίας 56.000 ευρώ. Τι είπατε! Ποιος, η Όλγα? Ναι. Α, είμαστε και κυμπάριδες. Δηλαδή είναι κυμπάρισα με τα δικά μας, άρα είμαστε και εμείς κυμπάριδες. Τα δικά μας λεφτά, ακριβώς. Δώσε και μια μπουχάρα, μωρή, μας πούνε γιούφτους. Δώσε αφού περισσεύνε. Είναι κυμπάρισα με τα λεφτά, τα δικά μας είναι πολύ. Όχι, μπράβο, γιατί είπε και ο Μαρινάκης ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει μια εξωστρέφεια. Και πρέπει να το δεχθούμε. Το Υπουργείο Τουρισμού, εξαντικειμένου, είναι ένα υπουργείο που επενδύει στην εξωστρέφεια, δίνει μεγάλη σημασία στην εικόνα για τους προφανείς λόγους. Άρα, στα πλαίσια της εξωστρέφειας, δίνουμε και 50.000. Τι θα κάνεις, μωρή, τι θα πάρεις, τηλεδιοίκηση θα πάρεις? Όχι. Έτσι κι αλλιώς δεν θα την αγοράζανε τηλεδιοίκηση. Όσο κόστησε η ανακαίνιση του γραφείου της, θα κόστησε η τηλεδιοίκηση στα τρένα. Έψαχνα τόσο καιρό κάτι CD εδώ πέρα στο σπίτι και ξαφνικά βρήκα τα CD που μας είχε μοιράσει Διαμαντοπούλου τότε που δεν είχαμε βιβλία. Πήγαινε σχολείο επί Διαμαντοπούλου. Πήγα στο σχολείο επί Διαμαντοπούλου. Τυχερός και τελικά. Γι' αυτό βγήκε τούρνος. Καλά, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά τελικά συνειδητοποιήσω ότι δεν είναι μόνο γνωστή για τη φάρσα που τη έχει κάνει εσύ. Είναι και για τα DVD. Ναι, είναι και γι' αυτό, ναι. Έχει είναι αφήσει και έργο. Γι' αυτό. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Ένα κομμωτήριο που θέλω να μου κάνει μελέτη τη τρίχα μου και να μου πει τι βαφή θα χρησιμοποιήσω. Ναι, καλημέρα. Λοιπόν, ξέχασα να πω. Και τι έγινε που ξέχασες? Ποιος κατάλαβε ότι ξέχασες? Στην Κίνα γεμίσαν. Μετρούσαμε τα ακατάλληπτα και λέμε ανά ένα, δεν είπε. Τι ανοίγκο. Έλα τώρα. Δεν πειράζει. Ας την Κίνα. Ακυρώθηκαν πτήσεις και αυτά. Το ίδιο είχε γίνει. Εδώ ακυρώνται παραστάσεις, παιδί μου, πτήσεις τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα. Ρε κουρέτα, ξεχάστηκα. Ρε κουρέτα! Τι ήθελες? Σαν σήμερα επανακυκλοφορεί ο ριζοσπάστης πριν 50 χρόνια. Δεν στο Θύμιο να το πει. Εντάξει. Είναι σημαντικό, πιστεύω. Ωραία. Θα το πει, θα το πει. Θα το πω. Ευχαριστώ πολύ, κουρέτα μου. Ρε κουρέτα! 25 Νάτου του 24, στα 10 λεπτά ξεκινάτε με ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πω, ρε. Μίλησε ο Τσίπρας χθες ή όχι? Τι πράγμα μίλησε ο Μίλησε. Τσίπρας. Δηλαδή δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Να μην λησμονούμε από πού ερχόμαστε. Γιατί αλλιώς θα χάσουμε τελείως την πηξίδα για το που θα πάμε. Ο Τσίπρας καταρχήν δεν είναι ούτε καν πρόεδρος. Εντάξει, είναι τίποτα. Αλλά... Άρα δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τον Τσίπρα. Μόκο. Συνεχίστε εσύ. Άρα δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τον Τσίπρα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μόκο. Να ξεκινήσετε την εκπομπή. Άρα λέω, άρα για να συνεννοούμαστε. Δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τον Τσίπρα. Μόκο. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν. Δεν θα το πούμε. Τι θες δηλαδή ακριβώς? Για πες μου. Αύριο να ξεκινήσετε την εκπομπή. Άντε ρε μαλάκα, θα μας τι θα ξεκινήσουμε. Παπάρα. Όταν ήταν ο Σαμαράς, μια χαρά σ' άρεσε ο Καραμαλής. Το θέμα είναι. Τώρα κυβερνά ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι. Και όταν είναι ο Μητσοτάκης, λέω για πρώην πρωθυπουργούς, αν καταλαβαίνεις, αλλά ψάχνω κι εγώ να βγάλω συμπέρασμα. Είστε ΣΥΡΙΖΕΙ σε σύγχυση. ΣΥΡΙΖΕΙ στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Νεύρα ρε παιδιά, νεύρα ρε παιδιά. Σας έχω δει σε ταινία του Αλμοδοβάρ. Έλα, τον μπούλο. Αποστόλη. Ου. Τι καβλιάρης ήσουν στο φεστιβάλ της ΚΝΕ? Τι καβλιάρης ήμουν? Τι. Πολύ. Έδεσε ρε, θα μας κάνεις πάντα να κλαίμε και να γελάμε ταυτόχρονα. Έλα, μην κλαις. Εσύ εξπερμάτωσες, εμένα δεν με αφήνεις. Όχι, καριόλακι εκεί. Μόνο σου και να κόβεσαι πάνω στο καλό. Να σου πω, μωρή καύλα, να σου πω κάτι. Παλιά νευρίαζα, τώρα δεν νευριάζω. Γιατί να νευριάζεις? Πήρε τώρα πάλι ο Αγγλοκουνούμαλος, παιδιά, φεύγει από την Ελλάδα που είναι καπιταλιστική χώρα και πάτε σε άλλες χώρες που είναι πάλι καπιταλιστικές. Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι, ρε Αποστολάκη. Το θέμα είναι ότι τι αποκομίζεται από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σκεφτείτε μόνο. Και ξεφτιλίζεσαι. Εγώ ένα λόγο που δεν ψηφίζω. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι που μένεις εσύ άστεγος. Αυτό με νοιάζει. Ένας λόγος που δεν ψηφίζω κουκουέ είναι εσείς. Γιατί λέτε μπαρούφες. Συνέχεια. Για περίμενε, γιατί μπαίνει πελάτσα. Γεια σας. Πού πάμε? Τι ψηφίζετε, πες, όχι που πάμε. Κράτη. Πες τι ψηφίζετε και τα βλέπουμε τα άλλα. Το Κολωνάκι. Η γυναίκα τι θα ψηφίζει? Νέα Δημοκρατία θα ψηφίζει. Θα ψηφίζει. Α, okay. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε. Ναι, καλέ, τι δουλειά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με το Κολωνάκι? Είναι δυνατόν, σε παρακαλώ. Εκτός κι αν είναι του Κασελάκι. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Μαρκώνει υποθητή στο Facebook, θα με βρούνε όλοι. Δεν σε ψάχνουνε. Facebook.
υποθητήτάφε έτσι. Δεν σε ψάχνει κανείς, θέλουν να διαγράψουν ότι έχει σχέση με σένα, να σε ξεχάσουν. Μαρκώνεις με σε, όχι, άκουσα. Οι αποτελούμε εξαίρεστη. Τρολάρουνε, καλέ, τρολάρουνε. Άκουσα έναν στην εκπομπή σου που σου έλεγε και έλεγε με ανέβαζε, αλλά μην με ανέβαζει και πολύ. Παίρνουν τα μυαλά σου αέρα, γι' αυτό δεν θες να σε ανεβάζει πολύ. Καλά κάνεις, σεμνός, μ' αρέσει. Να τα πω από τα Δημητρίου του 78, αλλά τα λέω κι εγώ λίγο έτσι με τη γλώσσα μου. Πώς την είπες εσύ, Αγρινιώτη και τέτοια, και δεν με καταλαβαίνει και πολύ. Κοίτα τώρα. Μου λέγει η δημοσιογράφος να πω ότι ένας Αγρινιώτη και ένας Μανιάτης τσακώνωσαν ήταν. Από πάνω σας έκυγανε τα UFO και το κόψανε και για ύπνο. Ποιος θα το διαβάσει? Θέλουν να βλέπουν, ξέρω εγώ, δραματικά πράγματα. Δεν βλέπουν δραματικά, βλέπουν επιγραμματικά. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα. Φτάνει. Πολύ πήγε. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.